Και σήμερα είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος και εκατομμύρια άνθρωποι μας έρχονται στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού για να ακούσουν τι θα πει το Άγιο Πνεύμα και αυτό να το μεταφέρουμε στον κόσμο. Και το Άγιο Πνεύμα μεταφέρει το θέλημα του Πατέρα και να το μεταφέρουμε στον κόσμο μας. Γιατί σήμερα οι τηλεοράσεις μιλάνε, οι δημοσιογράφοι μιλάνε, αλλά και ο Θεός μιλάνε. Και θα συνεχίσουμε το μήνυμα για το Άγιο Πνεύμα και θα μιλήσουμε συνεχόμενα για το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος και για τη γνώση του Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει κάτι δυνατό μέσα. Κάνει το πνεύμα μας να πεινάει για τον Θεό. Και επειδή σήμερα υπάρχει κούραση στον κόσμο, κούραση στα παιδιά του Θεού, πάντα ο Θεός κάνει τη διαφορά. Το Πνεύμα Του θέλει να αγγίξει το πνεύμα μας και να δώσουμε στον Θεό κάτι πιο πολύ. Και θα μας δώσει ο Θεός. Και πάνω στην κούραση κάνει χάρη ο Θεός και μας βοηθάει. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να μας αγγίξει ο Θεός και μετά να αγγίξουμε και εμείς τον Θεό πιο πολύ. Και τότε ο Θεός θα μας δώσει και κάτι πιο πολύ. Και είναι σημαντικό το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι το χρήσμα, το έχουμε πει, είναι το λάδι του Αγίου Πνεύματος. Και κάθε φορά που μας κρύει ο Θεός γίνεται αυτό, μας αλήθει. Το εσωτερικό μας πνεύματα γίνεται ικανό από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο Χριστός γεννήθηκε από το Άγιο Πνεύμα μέσα στη Μαριά. Αμήν. Αλλά στα 30 κατέβηκε το χρήσμα του Θεού εξωτερικά επάνω του και τον έβγαλε στη διακονία. Έχουμε το χρήσμα του Θεού μέσα μας και έχουμε το χρήσμα του Θεού πάνω μας. Και τότε μέσα από το χρήσμα του Θεού γινόμαστε ικανοί. Τι σημαίνει χρησμένος, ικανός, χρήσιμος. Πολύτιμος στα χέρια του Θεού. Ένας χρησμένος οδηγεί 100 αιχμαλώτους σε ελευθερία. Ένας χρησμένος εκεί που χείλη βλέπει σκοτάδι βλέπει φως. Ένας χρησμένος παρατηρεί τα πνεύματα, εξετάζει τι είναι Θεός, τι είναι σάρκα, τι είναι διάβολος, τι είναι ψυχή, τι είναι δαιμόνια. Εξετάζει τα πάντα. Επομένως, το χρήσμα μας κάνει ικανούς να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο, να έχουμε νίκη ενάντια στα δαιμόνια, στην αμαρτία και να καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει στην επιστολή Ιωάννη, τι λέει. Δεν έχουμε ανάγκη να μας διδάξει κάποιος, αλλά το χρήσμα του Θεού μας διδάσκει. Αλληλούια. Και πώς μας διδάσκει το χρήσμα μέσα τους αργάτες, μέσα της διακονίας και το χρήσμα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα παιδιά του Θεού να είναι χρήσιμα. Χρησμένος σημαίνει χρήσιμος. Αλληλούια. Χρησμένος σημαίνει χρήσιμος για τους σκοπούς του Θεού. Και το χρήσμα μεγαλώνει στην εμπιστοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, ακούστηκε μια φωνή. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός που ευαρεστήθηκε. Από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι τα 30 τον ευαρέστησε τον Πατέρα. Και τότε το χρήσμα αναπαύτηκε δυνατά. Επομένως το χρήσμα αναπαύεται στην εμπιστοσύνη, χάνεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Γι' αυτό και ένα ωραίο παράδειγμα είναι ο Σαμψόν, πολύ χρησμένος άνθρωπος. Πολύ χρησμένος. Νικούσε 100 Φιλιστέους στην κατησιά του. Όταν συνθηκολόγησε, είχε αδυναμία της γυναίκης. Όταν συνθηκολόγησε με τη Δαλιδά, μοιράστηκε το μυστικό, έχασε τη δύναμη. Δεν έχασε την υιοθεσία, δεν τον αρνήθηκε ο Θεός. Όταν η καρδιά του ήρθε σε μετάνοια, ο Θεός πάλι έκανε χάρη. Ο Θεός δεν αρνείται τα παιδιά του, αλλά χάνεται η δύναμη. Και η Εκκλησία είναι ένα περιβάλλον να διατηρήσουμε το χρήσμα και να το αυξήσουμε. Πολύ εύκολα χάνεται το χρήσμα. Το χρήσμα χάνεται στην αμαρτία, το χρήσμα χάνεται στην ανυπακοή, το χρήσμα χάνεται σε λάθος αποφάσεις. Το χρήσμα μεγαλώνει στην πειθαρχία, το χρήσμα μεγαλώνει όταν κάνεις παρέα με χρησμένους. Γι' αυτό έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα. Ο Ελισέ ήταν υπηρέτης του Ηλία. Και λέει, προφήτη, όπου πας θα είμαι από πίσω. Στην Ιεριχώ εγώ μαζί σου.
στα Γάλγαρα μαζί σου, στη Βεθήλ μαζί σου. Και λέει, τι του λέει ο Ηλίας, τι θέλεις να σου δώσω να λάβεις πριν φύγω? Λέει, διπλάσσε μερίδα από το πνεύμα που είσαι μέσα. Λέει, σκληρό πράγμα ζητάς. Αλληλούια. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος προϋποθέτει θάνατο στον εαυτό μας και στο εγώ μας. Αλληλούια. Και τότε όταν έφυγε ο Ηλίας ήρθε το χρήσμα του Θεού πάνω στον Ελισσέα. Το αν κάνουμε παρέα με χρησμένους του Θεού θα μεγαλώνει το χρήσμα. Αν κάνουμε παρέα με ασεβείς θα χάνεται το χρήσμα. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Επομένως η γνώση είναι χρυσάφι. Για να διατηρήσουμε το χρήσμα του Κυρίου στη ζωή μας. Για να το δούμε, Ισαΐας 61, 1001 σελίδα, Ισαΐας 61, και είναι εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο που δηλώνει πως ήρθε θα ερχόταν το χρήσμα του Θεού επάνω στο Χριστό. Ξέρετε, το χρήσμα του Θεού δεν έρχεται για να πάμε πίσω. Έρχεται να πάμε μπροστά. Όταν πάμε πίσω, χάνεται το χρήσμα. Όταν πάμε πίσω, χάνεται το χρήσμα. Το χρήσμα έρχεται να πάμε μπροστά, έρχεται. Αλληλούια. Τι έρχεται, όχι να πάμε πίσω, πήγα μπροστά. Η σωτηρία δεν χάνεται κατά τη διδασκαλία που έχω εγώ, αλλά χάνεται η δύναμη στη ζωή μας. Γιατί προϋποθέτει τη σχέση. Για να δούμε εδώ πέρα στο 61 τι λέει. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πάνω μου, επειδή ο Κύριος μέχρισε και τι κάνει, προφητεύει ο Ισαΐας ότι το Άγιο Πνεύμα θα ερχόταν στον Χριστό να τον κάνει ικανό. Για ποιο σκοπό? Όχι να γίνουμε εγωκεντρικοί. Σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι κλεισμένοι στο εγώ και αισθάνονται ότι είναι χρησμένοι, κανένας δεν τους δέχεται, αλλά είναι εγωκεντρικοί άνθρωποι. Το χρήσμα δεν δημιουργεί εκεί εγωκεντρικούς ανθρώπους. Ό,τι καλό και όμορφο να κατοικούμε όλοι μαζί, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία. Το χρήσμα δεν μας κλείνει στον εαυτό μας. Αλληλούια. Για ποιο λόγο λέει μέχρισε, για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς, με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία στους αχμαλώτους και άνοιγμα δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Για ποιο λόγο έρθει τώρα το χρήσιμο να φέρουμε καλές αγγελίες, να σε δει ο γείτονας και να σου πει πού πηγαίνεις, πάω στον οίκο του Κύριου, καλές αγγελίες. Να φέρουμε ελευθερία στις συντριμμένες καρδιές, γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Τα ψυχολογικά δεν γιατρεύονται μόνο με τα φάρμακα, αυτά βοηθάνε για λίγο. Το χρήσμα ανορθώνει τις ψυχές μας. Τις φέρνει σε ισορροπία. Αλληλούια. Να φέρει ισορροπία και να φέρουμε, να δηλώσουμε ελευθερία στους αιχμαλώτους και να πούμε ότι υπάρχει άνοιγμα Θεού και κάθε άνθρωπο. Να φέρουμε καλές αγγελίες. Αλληλούια. Διέρχεται το χρήσμα να φέρουμε καλές αγγελίες. Για να κηρύξω χρόνο ευπρόσδεκτο στον Κύριο ημέρα εκδίκησης του Θεού μας, για να παρηγορήσω όλους αυτούς που πενθούν. Και πρέπει να πούμε στον κόσμο, είδατε τι έγινε χθες στην Κρήτη. Έβρεξε και δεν έμεινε τίποτα. Θα έρθουν πληγές στον κόσμο, τεράστιες πληγές. Και πρέπει οι άνθρωποι να καλυφθούν στην Εκκλησία που είναι υγιή γεσέν στο αίμα του Χριστού, στο Λόγο και στον Χριστό. Αλλιώς θα τους παρασύρει πλημμύρα του κόσμου. Και να πούμε τα καλά νέα του Κυρίου και να φέρουμε παρηγοριά σε αυτούς που έχουν θλίψει στην καρδιά τους. Και να του πούμε, μην φοβάσαι αν οι άνθρωποι σε αδίκησαν, ο Θεός είναι κοντά σου. Ο Θεός είναι η παρηγοριά σου. Αν όλοι σε εγκατέλειψαν, υπάρχει κάποιος που δεν σε εγκαταλεί ποτέ. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για το Ευαγγέλιο, να το κρύβουμε. Και είναι μια μορφή συμβιβασμού αυτό στους χριστιανούς. Με τα χρόνια κρύβουν το Ευαγγέλιο χριστιανοί. Δεν κάνει να το κρύβουν. Δεν σημαίνει πάντα στους ίδιους ανθρώπους να λέμε τα ίδια πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να κρύβουμε το Ευαγγέλιο, να το λύνουμε, να το ελευθερώνουμε. Να χαιρόμαστε που είμαστε παιδιά του Υψίστου. Αλληλούια. Και ότι δεν αλλάξαμε κάτι στη ζωή μας, απλά βρήκαμε αυτό που ψάχναμε.
Αλληλούια, γιατί ζούμε σε μια χριστιανική χώρα. Έχει δηλωθεί, αλλά δεν έχει επίγνωση Θεού. Όπως ήταν το έθνος του Ισραήλ. Και να φέρουμε παρηγοριά στους ανθρώπους. Για να συνεχίσουμε. Για να καθορίσω σε αυτούς που πεθούν στη Σιόν, να τους δώσω ωραιότητα αντί για στάχτη, λάθη διαφροσύνης, αντί για πένθος, το μη ένεση αντί του πνεύματος της αδιαφορίας. Να φέρουμε χαρά στις καρδιές των ανθρώπων, γιατί να κάνουμε, να αποβάλουμε την ακιδεία, την αδιαφορία, την τεμπελιά. Έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι γίνονται αδρανοί σήμερα, τους εχμαλωτίζει κάτι. Δεν κουνιούνται. Δεν κάνουν βήματα στη ζωή τους. Τίποτα δεν κάνουν. Εχμαλωτίζονται, ακιδεία. Και να πούμε ότι η εχμαλωσία δεν είναι καλό πράγμα. Εγωκεντρισμός, κλείνονται οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Χάνεται η επικοινωνία των ανθρώπων. Αλληλούια, χάνεται. Τους εχμαλωτίζει το κακό, η αμαρτία, ο διάβολος. Γιατί ξέρετε, παιδιά του Θεού, ο διάβολος δεν έχει αργία. Η μέρα και η νύχτα εργάζεται. Δεν έχει αργία το κακό. Η μέρα και η νύχτα εργάζεται. Και κάθε μέρα οι τηλεοράσεις τα λένε αυτά. Κάθε μέρα φανερώνεται η αμαρτία. Πώς εχμαλωτίζει τον κόσμο. Πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, τα φανερώνονται οι κακές αγγελίες κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε, είναι μπροστά μας όλοι. Εχμαλωτίζονται οι άνθρωποι γιατί γίνονται φυτεύματα διαφορίας και εχμαλωτίζονται. Δόξα στον Κύριο. Για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κύριου για δική του δόξα. Και η επιθυμία του Θεού να μην υπάρχουν άκαρπα δέντρα. Γι' αυτό είπα κάτι την προηγούμενη εβδομάδα για τα ζυζάνια. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο δεν το δούμε σωστά, θα το πάρουμε λάθος. Και για να καταλαβαίνουμε τι λέω εγώ στην Εκκλησία, πρέπει να προσεύχεστε και εγώ προσεύχομαι για εσάς και εσείς για τον εαυτό σας για να καταλαβαίνετε. Γιατί ο Ιωσήφ έλεγε ότι του μιλάει ο Θεός και τα αδέρφια του θύμωναν. Και όχι μόνο θύμωναν, τον πέταξαν και στο λάκκο, τον πούλησαν και στο τέλος αποδείχθηκε που μίλαγε ο Θεός. Μετά τους ταπείνωσε. Και πήγανε σε αυτόν που θύμωνα και τους ελέησε. Τα πνευματικά, εδώ είναι εκκλησία το Ευαγγέλιο, δεν είναι εργαλείο να καταδικάσουμε τον άνθρωπο, ποτέ. Είναι αμαρτία. Το Ευαγγέλιο κόβει τις κακές καταστάσεις που ακολουθούν το λαό του Θεού, ακολουθούν την Εκκλησία, τις κόβει. Και τότε κόβονται τα ζυζάνια και γινόμαστε φυτεύματα δικαιοσύνης. Γιατί μπορεί να είσαι ένα κήπο και να έχεις βάλει μια πορτοκαλιά και μια λεμονιά. Και την άλλη μέρα βλέπεις φυτρώσαν και άλλα 10 ζυζάνια που δεν τα φύτρωσες. Και την άλλη μέρα τα 10 γίναν 20. Όταν έρθει όμως μια παγωνιά και ένα ψύχος, καίγονται τα ζυζάνια. Ο καρπός των ζυζανίων δεν μπορεί να βοηθήσει τον χριστιανό να ζήσει σε αυτές τις εποχές. Είναι φανειακός είναι, πώς είναι τα ζυζάνια. Δεν είναι φύτευμα υγιέστατο. Και χωρίς να το καταλάβουμε μπορούμε να φυτευτούμε λάθος. Δηλαδή να πάρουμε λάθος ρόλους. Γι' αυτό σήμερα οι άντρες γίνονται γυναίκες και γυναίκες άντρες. Αλλάζουν οι ρόλοι. Αν κάποιος θέλει να γίνει ποιμένας και δεν το σχεδίασε ο Θεός, αλλάζει ρόλους. Γίνεται ψεύτικος, παίρνει λάθος ρόλο. Έχει καρπό επιφανειακό, όχι ουσιαστικό μέσα. Δεν έχει καρπό να δέξει, να δοξαστεί ο Κύριος. Είναι επιφάνεια ο καρπός μας. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο μας βοηθάει να λυθούν οι αλυσίδες από όλο το σώμα, γιατί εγώ υπηρέτησα το σώμα, το αγαπώ και το υπηρετώ. Και το Ευαγγέλιο κόβει τις αλυσίδες, γιατί η διδασκαλία μπορεί να σε κάνει ταπεινό άνθρωπο, η διδασκαλία μπορεί να σε κάνει περήφανο άνθρωπο. Η διδασκαλία μπορεί να σε κάνει ανεύθυνο άνθρωπο, η διδασκαλία μπορεί να σε κάνει να έχεις ευθύνη μπροστά στον Θεό. Η διδασκαλία μπορεί να σε κάνει να χάσεις όλη τη διαθήκη του Θεού στη ζωή σου. Η διδασκαλία μπορεί να σε κάνει να εξητήσεις την κληρονομιά του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός σχεδίασε μεγάλη κληρονομιά για τα παιδιά, τεράστια. Για τα σπίτια μας, τη συγγένεια. Αλλά πρέπει να γίνουμε δέντρα δικαιοσύνης και καρποφορίας του Κυρίου. Γι' αυτό το πιο όμορφο φύτευμα είναι η Εκκλησία του Κυρίου.
εκεί μέσα ριζώνουμε και να καρποφορήσουμε, είμαστε κομμάτι της αλήθειας για να ενωθούμε με την αλήθεια. Και όταν ενώνεσαι με την αλήθεια, είσαι ανάπαυση στη ζωή σου. Αν δεν ενωνόμαστε με την αλήθεια, δεν έχουμε ανάπαυση. Ακολουθούμε κάτι που είναι πολύ δύσκολο, πολύ κουραστικό. Έχω δυσκολία να προσευχηθώ, έχω δυσκολία να νηστέψω, έχω δυσκολία να πάω στην εκκλησία. Πολύ δύσκολο, διότι δεν ενώνομαι με την αλήθεια. Η αλήθεια φέρνει ανάπαυση στη ζωή μας. Τι φέρνει η αλήθεια? Ανάπαυση. Είμαστε κομμάτι της αλήθειας γιατί γεννηθήκαμε κατά το θέλημα του Θεού για να ζήσουμε με αλήθεια. Γι' αυτό ο Κύριος είναι καλός, δεν μας προσβάλλει, αλλά μας βοηθάει να καρποφορήσουμε. Γιατί μεταφέρουμε μια φύση που δεν είναι τέλεια και έχει αδυναμίες και έχουμε ανάγκη να τη σταυρώσουμε για να μεγαλώνει το χρήσμα στο 4. Και θα νοικοδομήσουν τις παλές ερημώσεις, θα αναγείρουν τα αρχαία ερήπια και θα ανακηρύσουν τις έρημες πόλεις, αυτές που ήσαν ερημωμένες από γενναίες γενναίων. Και ο Θεός υπόσχεται το λαό του να καρποφορήσει. Είναι το χρήσμα. Τεράστια δύναμη. Όταν ο αδερφός Ράιχαν Μπόγκε, που τώρα τον πήρε ο Κύριος, το χρησιμοποιεί στην Αφρική με ένα τεράστιο ρόλο. Έλεγε θα πάω να κηρύξω στα Σπάτα και αδειάζαν τα νοσοκομεία, αδειάζαν όλο, φεύγαν με τα καρότσα, τρέχανε οι αιώπετα και πηγαίνουν εκεί. Αυτό είναι το χρήσμα του Θεού. Το χρήσμα του Θεού έχει τεράστιες ικανότητες να κάνει το λαό του Θεού αποτελεσματικό. Επειδή όμως είναι πολύτιμο, πρέπει να το διατηρήσουμε σαν πολύτιμο, να μην το φτηνίνουμε. Αλληλούια, αν βάλουμε φθηνά πράγματα, το χρήσμα θα χαθεί και θα γίνει πνεύμα κρίσης μετά. Και θα βρεθούμε κάτω από την κρίση μετά. Πρέπει να απομονώνουμε την κρίση και να κάνουμε το χρήσμα να έρχεται. Χρησμένοι, γιατί ο Θεός θα σηκώσει ένα σπέρμα χρησμένο. Που θα κάνει μια προσευχή ο χρησμένος άνθρωπος, ακούγεται από το Θεό, απαντιούνται οι προσευχές του. Για να κάνουμε έναν απολογισμό σήμερα στο τέλος, είμαστε πολύ καλά φυτευμένοι ή είμαστε επιφανειακά? Έχουμε μια λίστα με απαντήσεις από τις προσευχές του Θεού ή είναι σπανίζουν οι απαντήσεις? Και αυτό θα βοηθήσει την καρδιά μας στην αναπροσαρμογή. Γιατί ξέρετε, η ανθρώπινη καρδιά πάντα είχε δυσκολία προσαρμογής. Ποτέ δεν ήταν εύκολη να προσαρμοστεί. Αν ήταν εύκολη όλη η Ελλάδα θα ήταν με το Ευαγγέλιο. Έχει δυσκολία προσαρμογής η καρδιά. Γι' αυτό το χρήσμα του Θεού θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε πεσμένες πόλεις. Και όλες ξέρετε σήμερα το πιο υψηλό σημείο του πλανήτη είναι η Εκκλησία. Και τα χέρια της Εκκλησίας είμαστε εμείς. Γι' αυτό ο Θεός θα μας αποστείλει μέσα από την Εκκλησία θα μας αποστείλει. Ο Χριστός θα πάει εκεί στα νοσοκομεία, ο άλλος θα πάει εκεί, ο άλλος θα πάει εκεί, ο άλλος θα κάνει αυτό, ο άλλος θα νηστεύει, ο άλλος θα προσεύχεται, θα μας αποστείλει ο Θεός. Αρκεί και εμείς να θέλουμε να περπατήσουμε με το χρήσμα του Κυρίου, έτσι. Και στο 5 και οι αλλογενείς θα στέκονται και θα πόσχουν τα κοπάδια σας και η γη των αλλογενών θα είναι η γιορτή σας και η επιλογή σας. Εσείς όμως θα ονομάζεστε ιερείς του Κυρίου, θα σας λένε λειτουργούς του Θεού μας, θα τρώτε τα αγαθά των εθνών και θα καυκάστε στη δόξα του. Και εδώ μας πηγαίνει στη Σιλετή Βασιλεία που το χρήσμα θα είναι σε μια άλλη διάσταση επάνω στο λαό του Θεού στη Σιλετή Βασιλεία. Θα είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Θα σου λέει ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ, για πήγαινε στη Βραζιλία να δεις τι γίνεται. Και σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου θα πηγαίνει στη Βραζιλία. Και εκεί θα μαζεύονται οι άνθρωποι και θα τους μεταφέρεις ένα μήνυμα από τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός θα κατοικεί στην Ιερουσαλήμ, θα κατοικεί. Αλληλούια. Επομένως, το ίδιο χρήσμα που έχουμε θα αναπτυχθεί στη Σιλετή Βασιλεία. Και μπορούμε να το αναπτύξουμε μέσω της υπακοή μας.
αντί της εσκήνησας θα έχετε διπλάσια, αντί της τροπής θα έχουν αγκαλίαση μέσα στην κληρονομιά τους, γι' αυτό μέσα στη γη τους θα κληρονομήσουν το διπλό. Σε αυτούς θα είναι αιώνια ευφροσύνη και ο Κύριος τι κάνει, προαναγγέλει αποκατάσταση. Γιατί σήμερα, ας πούμε, υπάρχει μια φτωχή αντίληψη. Τι σχεδίασε ο Θεός για σένα, Ευγένη? Άντε να πάω μια Κυριακή στην Εκκλησία. Αυτό έργο. Σχεδίασε ένα τεράστιο έργο. Να γίνει ένα δέντρο καρποφορίας. Αν το σταματάμε, σταματάει, εμείς το σταματάμε, δεν το σταματάει ο Θεός. Χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού για να μπορούμε να το αναπτύξουμε όμορφα και ευλογημένα στη ζωή μας. Για να προχωρήσουμε, γιατί τρέχει ο χρόνος. 1589 σελίδα, να πάμε Εφεσίους 4ο κεφάλαιο. Και αυτό που θα δούμε τώρα θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το χρήσμα στη ζωή μας. Για να δούμε τώρα. Νέα Διαθήκη, 4ο κεφάλαιο Εφεσίους, να το δούμε λιγάκι. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ φυλακισμένος χάρη του Κύριου να περπατήσει τα άξια της πρόσκλησης με την οποία προσκληθήκατε, το κάλεσμα, η πρόσκληση. Και η μεγαλύτερη ευθύνη μας είναι να αναπτύξουμε το κάλεσμα του Θεού. Η πρόσκληση αναπτύσσεται. Και η πρόσκληση αναπτύσσεται από το 1, στο 2, στο 30, μετά να πάει στο 60, να πάει στο 100. Όταν αναπτύσσεται το κάλεσμα, αναπτύσσεται το σχέδιο του Θεού στη ζωή σου. Το κάλεσμα του Θεού δεν αναπτύσσεται συναισθηματικά. Αναπτύσσεται καθώς ενώνεται με την αλήθεια. Αλλιώς δεν αναπτύσσεται. Εγώ δεν ξεκίνησα να κάνω τον ποιμένα. Πρώτα πήγαινα για 10 χρόνια σε μια εκκλησία της Πεντηκοστής. Κάθε μέρα είχα ένα παπάκι το είχα φορτωμένο. Είχα 2-3 άτομα στο παπάκι, τους πήγαινα σε εκκλησία. Δεν υπήρχε μέρα που να μην πάω ανθρώπους στην εκκλησία. Δεν ήξερα να κηρύττω, αυτό ήξερα, το έκανα όμως. Δεν υπήρχε πλατεία που δεν πήγα, Εξάρχεια, Ομόνια, πού δεν έχω πάει. Να πω ότι ο Χριστός είναι σωτήρας. Έβαζα το κάλεσμα να δουλεύει. Το κάλεσμα αναπτύσσεται. Αν αναπτύσσεται, απενεργοποιείται το κάλεσμα. Απενεργοποιείται, σταματάει. Στην ουσία το κάλεσμα είναι η μηχανή που έχεις μέσα. Ο κινητήρας που έχεις μέσα. Όταν ο κινητήρας πάει μπροστά, το όχημα προχωράει. Αν ο κινητήρας σταματήσει, σταμάτησε το όχημα. Το κάλεσμα αναπτύσσεται καθώς ενώνεται με την αλήθεια. Δεν αναπτύσσεται διαφορετικά. Για να το δούμε λιγάκι. Με κάθε ταπεινοφροσύνη, με πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντος ο ένας τον άλλον με αγάπη, φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείται την ενότητα του Πνεύματος διαμέσου του συνδέσμου της ειρήνης, ένα σώμα, ο Θεός βλέπει ένα σώμα, μία εκκλησία, ένα πνεύμα όπως και προσκληθήκατε με μία ελπίδα της πρόσκλησής σας, ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων, αυτός που είναι επάνω από όλους και διαμέσου όλων και μέσα σε όλους εσάς και για να αναπτυχθεί το κάλεσμα. Ξέρετε, το να έχουμε ενότητα δεν είναι κάτι συναισθηματικό. Μ' αγαπάς, σ' αγαπά, αυτό είναι συνέστημα. Την ενότητα της σχεδίας ο Θεός. Όταν πάρεις τη δασκαλία από την Εκκλησία και αυτή μπει στο πνεύμα σου μας και αναπαυτείς και αρχίσεις τότε να υπηρετείς την αλήθεια, τότε αισθάνεσαι ότι λειτουργείς το ένα. Αποδέχεσαι το σώμα στο ένα, διακρίνεις και τα κενά και τα λάθη του σώματος. Και ποτέ δεν θα πεις ότι αυτό δεν είναι σώμα, γιατί είναι σώμα, είναι παιδιά του Θεού. Και στην ουσία η ενότητα δεν είναι μια συνθήκη να πιούμε καφέδες, είναι να αποδεχτούμε την αλήθεια με ταπεινό πνεύμα και τότε το κάλεσμα αναπτύσσεται και δημιουργεί σιγά σιγά ένα σώμα, μία πίστη, μία ενότητα και ο καθένας λειτουργεί ανάλογα με το κάλεσμα. Αν κάποιος προσπαθεί να πει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος θα πάει έτσι και δεν έχει αυτό το κάλεσμα, λειτουργεί με ψεύτικο τρόπο. Γι' αυτό λέει ο Θεός, ο καθένας να φρονεί σύμφωνα με το μέτρο της πίστης. Και τι να κάνει, να σταυρώνεται και να μένει στο μέτρο της πίστης για να μεγαλώνει πνευματικά. Και τότε το κάλεσμα θα αναπτύσσεται και από μέσα. Θα αναπτύσσεται η πνευματική μας ζωή και θα επιτρέπουμε στο Θεό να λειτουργεί
λειτουργήσουν σαν πολίτες της Βασιλείας. Και θέλω να πω κάτι για τη Βασιλεία. Ξέρετε, είμαστε όλοι παιδιά της Βασιλείας, πολίτες. Είμαστε πολίτες Βασιλείας είμαστε. Το αίμα του Χριστού έβαλε το Βασίλειο του Θεού μέσα μας και εμείς τι μπήκαμε στη Βασιλεία του Θεού. Για να καταλάβουμε τι είναι η Βασιλεία του Θεού πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το έθνος που ζούμε. Ένα φυσικό βασίλειο. Έχει άντρες, γυναίκες, οικογένειες. Έτσι είναι την Εκκλησία. Έχει άντρες, γυναίκες, οικογένειες, παιδιά. Πώς λειτουργεί ένα φυσικό βασίλειο? Τα παιδιά δεν εργάζονται μέχρι να αποπαιδάκια να γίνουν να μεγαλώσουν, να γίνουν έφηβοι. Πάνε σχολείο, πάνε στο δημοτικό και μετά αφού τελειώνουν τις σπουδές θα εργάζονται. Τα παιδιά τα φροντίζουν οι γονείς. Δεν θα πεις ένα μωρό παιδάκι πήγαινε στην οικοδομή να δουλέψεις. Τα φροντίζουν οι γονείς. Όταν το παιδί φτάσει σε ένα σημείο και εργάζεται, κάνει κάτι. Από τα χρήματα που βγάζει, δίνει φόρο στο κράτος. Γιατί κάθε χρόνο έρχεται το έφυγε και η φορολογία έρχεται. Και δίνουμε σπόρο στο κράτος. Παίρνει το κράτος το σπόρο και μας παρέχει δρόμο να περπατήσουμε, ανάβει τα φώτα στον δρόμο να βλέπουμε, φτιάχνει νοσοκομεία, φτιάχνει σχολεία να πάνε, γιατί δίνουμε σπόρο. Για σκεφτείτε κανένας να μην δούλευε και να μην πάντα βρέφος. Και κανένας αν πλήρωνε εφορία, κανένας αν μην πλήρωνε έφυγε τίποτα, θα μπορούσε το κράτος να σου παρέχει την προστασία, τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Όχι, χρειάζεται σπόρος. Η Εκκλησία είναι ένα περιβάλλον που όταν είμαστε νήπια δεν ζητάει ο Θεός τίποτα. Μετά ο Θεός λέει δώσε μου το σπόρο σου τώρα. Και παίρνει το σπόρο και μετά τον επιστρέφει το σπόρο και έρχεται οι ευεργεσίες της Βασιλείας στη ζωή μας. Έρχεται χάρη για τα σπίτια μας, έρχεται χάρη για τα οικονομικά, έρχεται χάρη γιατί δίνεις σπόρο, δίνεις. Αν δεν υπάρχει σπόρος δεν επιστρέφει τίποτα. Για να υπάρχει όμως σπόρος, πρέπει η καρδιά μου να αναπαύεται στην αλήθεια, να μπορεί να δεχτεί την αλήθεια και τότε αυτό που κάνω είναι πολύ ξεκούραστο και δεν είναι δύσκολο. Το μυστικό είναι να ενωθούμε με την αλήθεια. Και όταν ενωθούμε με την αλήθεια, τη δοκιμάσουμε στην καρδιά μας και είναι κάτι πολύ εύκολο. Ας πούμε παράδειγμα, γιατί η Εκκλησία, δηλαδή η αλήθεια, πρώτα εκπληρώνεται στην Εκκλησία. Και τα μάτια του Θεού είναι στραμμένα στην Εκκλησία και μετά από την Εκκλησία πάνε στον κόσμο. Γιατί μέσα στην Εκκλησία εκπαιδεύει την καρδιά σου να αποδέχεται την αλήθεια και να την υπηρετεί. Και μετά ο Θεός παίρνει αυτό το σπόρο και τον επιστρέφει στο σπίτι σου, τον επιστρέφει στα παιδιά σου, τον επιστρέφει στα... Γιατί επιστρέφει ο σπόρος. Είναι οι υπεργεσίες της Βασιλείας. Αν κανένας δεν δίνει σπόρο, πώς θα επιστρέψει ο σπόρος, επιστρέφει. Τι είναι ωραίο. Όταν ας πούμε πληρωνόμαστε, μετά καλύπτουμε το ένα, καλύπτουμε το άλλο, γιατί καλύπτονται οι ανάγκες της ζωής μας. Αν ο σπόρος δεν επιστρέφει, δεν καλύπτεται τίποτα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό λέει στην Εβραίος το 4ο κεφάλαιο, θυμάστε τι λέει. Να πλησιάσουμε στο θρόνο του Θεού και να πείσουμε χάρη και έργο στην ώρα της ανάγκης. Δηλαδή, επομένως, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι ένα μυστήριο. Τώρα μ' αγαπάει ο Θεός, δεν μ' αγαπάει ο Θεός. Έχει για μένα κάτι, δεν έχει κάτι για... Ο Θεός είναι απλός για όλους μας το ίδιο. Και μέσα στην Εκκλησία θα μάθουμε πώς δουλεύει η Βασιλεία του Θεού, τι πρέπει να προσέξουμε, ποια είναι η προτεραιότητα που θα... Γιατί όλα αυτά τα κάνουμε θέλοντας από αγάπη. Αν κάτι δεν θέλω να το κάνω, κάνω σε συμπίεση. Αλλά στο τέλος του μήνα δεν υπάρχει μισθός. Άστε να πληρωθεί στην άδεια το ταμείο. Και λες, αμάν, πού είναι τα ευρώ τώρα, υπάρχουν ευρώ. Επομένως, η Εκκλησία του Χριστού είναι να αναπτύξουμε το κάλεσμα. Και όταν το κάλεσμα αναπτύσσεται, παίρνεις φωτιά μέσα. Αλληλούια! Αρχίζει και δουλεύει μέσα. Και λες, κάτσε να πάω και 2-3 ώρες πιο μπροστά στην Εκκλησία, να πάρω και 5 άτομα να το πω. Γιατί δουλεύει το κάλεσμα μας.
Διαφορετικά δεν μπορούμε να νικήσουμε την εξουσία του κόσμου, την αδράνεια, αν δεν ενσωματωθούμε με το θέλημα του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Αλλιώς είναι προσπάθεια, είναι τεχνικές, είναι πίεση, είναι επιφανειακή σχέση με τον Θεό. Δεν μπορείς πλέον να σταθείς στην εποχή που ζούμε στην Αποκάλυψη με επιφανειακή σχέση. Ο διάβολος θα σε χτυπήσει με 100.000 μεθοδίες, θα σε στριμώξει. Θα στριμώξει το σπίτι σου, τα οικονομικά σου, θα σε στριμώξει. Και χρειάζεται να έχουμε φως στη ζωή μας καθώς περπατάμε κατά το θέλημα του Κύριου. Γι' αυτό πολλές φορές θα με δείτε να κόβω την αμαρτία. Γιατί είμαι επιμένα στη δουλειά μου να κόβω την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία είναι αλυσίδα που σε δένει. Και πολλές φορές κόβω την κρυμμένη αμαρτία, τη θαμμένη. Γιατί ο Ανανίας και η Σαφύρα ήταν η κρυμμένη αμαρτία, κανένας δεν την ήξερε και πεθάνε. Αυτό σημαίνει θα πεθάνει κάποιος φυσικά, πεθαίνει πνευματικά. Και η προτεραιότητα του Θεού είναι να μην πεθαίνουμε πνευματικά, αλλά να αναπτύσσετε το χρήσιμο του Θεού. Και τότε είσαι ικανός να συμβουλεύεις, να διακρίνεις, γιατί αν ένας έχει μια ανάγκη και του πεις 100 λόγια και μπερδευτεί πιο πολύ, πώς θα ξεμπερδέψει ο άλλος, αφού είναι μπερδεμένος. Αν όμως με το χρήσιμο καταλάβεις και πάρεις τη σοφία, του πεις 2 λόγια και το ένα θα το λύσει. Επομένως το χρήσμα δεν μας κάνει ανθρώπους να έχουμε έναν επιφανειακό καρπό. Γιατί η παραβολή των ζυζανίων σημαίνει ότι γίνεται ένα φύτευμα επιφανειακό. Γινόμαστε ξένα σώματα. Γιατί τα ζυζάνια δεν τα φυτεύει, γεωργός μόνο τους βγαίνει. Σε έναν αγρό. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν χρειάζεται κανένας να γίνει δήμος. Ο καθένας είναι μοναδικός για το Θεό. Ο καθένας είναι ξεχωριστός για το Θεό. Η δουλειά του εργάτη θα σε βοηθήσει να βρεις το φύτευμά σου και το κάλεσμά σου μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί? Για να καρποφορήσεις, να αναπτυχθείς, να ακούει ο Θεός τις προσευχές σου. Διαφορετικά δεν ξέρεις πώς να εργαστείς τα πνευματικά. Ο άντρας δεν ξέρει πώς να σταθεί για την οικογένειά του. Και τότε λειτουργεί μέσα στην οικογένεια, μπαίνουν τα ζυζάνια. Ο άντρας πρέπει να μετανοεί για το σπίτι, να διακρίνει τα ζυζάνια να τα βγάζει, να γίνεται καλό παράδειγμα πνευματικό και ώστε να στέκεται στο Θεό, γιατί έτσι το σχεδίασε ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι η γυναίκα είναι σε μικρότερη αξία, το ίδιο είμαστε, αλλά ο άντρας σηκώνει πιο πολλά βάρη. Αυτό σημαίνει πιο δυνατός, πιο πολλά βάρη ο ποιμένας, σημαίνει πιο πολλά βάρη. Πρέπει να στέκομαι, να προσεύχομαι και να καταλαβαίνω από το Θεό για να σηκώσω βάρη. Όχι με τη δικιά μου ικανότητα, αλλά με την ικανότητα του Θεού. Αλληλούια, με την ελευθερία του Θεού. Επομένως, η πιο μεγάλη προτεραιότητα που έχουμε είναι να αναπτύξουμε το χάρισμα του Θεού στη ζωή μας, καθώς αναπτύσσεται το κάλεσμα του Θεού. Ας πούμε παράδειγμα, εγώ την νηστεύω 15 χρόνια. Είναι τόσο ευχάριστο να νηστεύω. Δεν σε κουράζει, δεν με κουράζει. Γιατί το πνεύμα μου ενώθηκε με την αλήθεια και μου δίνει ανάπαυση η αλήθεια. Δεν με κουράζει. Η αλήθεια σου δίνει ανάπαυση, δεν είναι προσπάθεια. Το μυστικό είναι να μπορώ να δεχτώ την αλήθεια μας. Αλληλούια. Και τότε αυτό είναι ξεκούραστο γιατί με στηρίζει ο Θεός και το κάνω. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Γιατί διαφορετικά σήμερα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει και ο καρπός των ζυζανίων. Χωρίς να το καταλάβω, μπορούμε να υιοθετήσουμε ξένο καρπό, ψεύτικο καρπό, που δεν έχει σχεδιαστεί από το Θεό και θα δημιουργήσει στη ζωή μας ένα καρπό επιφανειακό. Ας πούμε, πιο παλιά μας στείλανε κάποιοι αδερφοί αυτές τις γραφές στα βιβλία. Είναι μια ιεραποστολή στην Ελλάδα που έχει σχέση με την Ευρώπη, την Αμερική. Και μου είχε πάρει τηλέφωνο αυτός ο ευλογημένος αδελφός ο Δημήτρης, γιατί τους βοηθούσαν εκκλησίες από την Αμερική. Μου λέει, Δήμα, έχουν κλείσει πάνω από 1000 εκκλησίες. Τώρα αυτό τι είναι αυτό. Δηλαδή τι είναι η εκκλησία του Χριστού, καραμέλα και κλείνει. Ο καρπός δεν είναι επιφανειακός, που δεν μπορεί να σταθεί στην εποχή. Δεν είναι θέμα ανθρώπων, η ρίζα είναι βαθιά.
Αν η ρίζα είναι βαθιά, δεν μπορεί να ξεραθεί το δέντρο. Αντέχει στις δυσκολίες. Αν ο καρπός είναι επιφανειακός, θα ξεραθεί το δέντρο. Γι' αυτό πρέπει να εγώ να κάνω, να προσεύχομαι και να εξετάζω στη ζωή μου τι έκτισα βαθιά με το Θεό και τι είναι επιφανειακό. Επιφάνεια. Γιατί σας πληροφορώ εγώ σαν ποιμένας, έχω δει τέτοιες παραλογίες από τα παιδιά του Θεού, που σίγουρα θέλουν βοήθεια και προσευχή θέλουν, τίποτα άλλο, θέλουν κατάχρηση. Και θέλουν σωστή σοφία και καθοδήγηση θέλουν όλοι στη ζωή μας. Εμένα πρέπει να μου οδηγήσει ο Θεός και εγώ να σε επιμάνω σωστά, να σε οδηγήσω. Και σήμερα να σταθεί σωστά, να κτίσει τη ζωή σωστά και να βοηθήσει το σπίτι σου. Γιατί τα πάντα, ο Ιησούς του Ναβί προσευχήθηκε, πολεμούσε ο Ισραήλ με κάποια φυλή και νύχτωνε. Και λέει, ήλια σταμάτα για να έχουμε πιο πολύ φως και να βλέπει ο λόγος του Θεού. Και σταμάτησε η γη για μια μέρα. Παρέτεινε ο Θεός το φως πιο πολύ. Και έβλεπε ο λαός του Θεού πώς να περπατήσει και να πολεμήσει. Μία προσευχή. Μία χρησμένη προσευχή. Τι μπορεί να κάνει. Αλληλούια. Έχουμε τον Δαβίδ, ο χρησμένος. Τον πήρε ο Θεός από τα πρόβατα. Τον έκανε βασιλιά στο παλάτι. Και τα είχε όλα εξουσία, δύναμη, τα πάντα. Και όμως του γυάλισε η γυναίκα του στρατηγού απέναντι. Το χτύπησε αμαρτία. Δηλαδή η αμαρτία χτυπάει τους χρησμένους, τους χτυπάει. Και όχι απλά ήθελε να πάρει τη γυναίκα, την πήρε, έβαλε και το στρατηγό μπροστά να σκοτωθεί στη μάχη. Και μετά το παιδί αυτό που γεννήθηκε πέθανε και πήγε ο προφήτης και τον έλεγξε μετά, ο χρησμένος. Επομένως, όσο πιο πολύ θέλουμε με το Θεό, πρέπει να βάλουμε βάσεις καλές. Όχι να κάνουμε πράγματα που έχουν επιφανειακό καρπό, αλλά να κτίσουμε πράγματα που έχουν ουσιαστικό καρπό μέσα μας, που δεν πέφτει ο καρπός. Γι' αυτό λέει, οι πρώτοι θα πάνε τελευταίοι και οι τελευταίοι θα πάνε πρώτοι. Γιατί σας πληροφορώ ότι υπάρχει πολλή αμαρτία θαμένη μέσα στον άνθρωπο. Και αυτή η αμαρτία πρέπει να κοπεί από το Λόγο του Θεού, να κοπεί. Και όταν κόβεται αναπτύσσεται το χάρισμα, το κάλεσμα του Θεού. Και τότε θα δώσω πιο πολύ στον Θεό και θα δώσει ο Θεός στη ζωή μου. Για να δούμε και στο 7 εκεί. Τέταρτο κεφάλαιο Εφεσίου, στο 7 εδάφιο. Σε κάθε ένα μάλιστα από εμάς δόθηκε η χάρη σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του. Σε όλους δόθηκε η χάρη. Σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Άλλη χάρη έχει ο Γιώργος, άλλη εγώ, άλλη Άννα, άλλη... ο καθένας έχει διαφορετική χάρη. Ανάλογα με αυτό που βλέπει και σχεδίασε ο Θεός. Και αυτή τη χάρη πρέπει να την αναπτύξουμε εμείς στη ζωή μας. Γιατί ο καθένας είναι μοναδικός για τον Θεό. Γι' αυτό λέει, καθώς ανέβηζε σε ύψος, εχμαλώτησε, εχμαλωσέ και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Ο Χριστός εχμαλώτησε την εχμαλωσία. Τι είναι αυτό που εχμαλωτίζει, η αμαρτία και τα δαιμόνια. Έδεσε αυτό που εχμαλωτίζει, το έσπασε με το αίμα του. Και έσπασε τη δύναμη του σατανά με το αίμα του, τα έσπασε, τα έδεσε όλα. Για να έχω εγώ χαρίσματα μέσα και εσωτερικό πλούτο να έχω μέσα. Να τον αναπτύξω από μέσα. Επομένως δεν γίνομαι πνευματικός άνθρωπος καθώς κοιτάζω πολύ στα εξωτερικά πράγματα. Καθώς πιο πολύ δεχόμαστε την αλήθεια και αφήνουμε το μέσα μας να αναπτυχθεί. Και τότε θα δημιουργηθεί κάτι, ένας καρπός που αντέχει. Αλλιώς αν δεν αντέχει ο καρπός, είναι επιφανειακός. Δεν μπορεί να τέξει, θα κουμπεί. Όταν όμως ριζώσει μέσα, αυτό που ριζώνει μέσα είναι αμετάκλητο. Δεν χάνεται στον αιώνα. Αλληλούια. Είναι ισχυρό είναι. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας πει ότι έχουν πολύ μεγάλη αξία μέσα στον Χριστό μέσα μας. Έχουμε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα υπάρχουν χριστιανοί που πάνε σε εξορκιστές να τους βγάλουν δαιμόνια. Αυτό αντιτάσσεται στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Πλανούνται. Γιατί ο Θεός λέει, σε σφράγισε με το πνεύμα του μέσα στον Χριστό. Τι είναι καραμέλα το Άγιο Πνεύμα που φεύγει και μπαίνει ο διάβολος. Κοροϊδεύει τον κόσμο ο διάβολος.
γιατί δεν μένουν στην αλήθεια. Και αν δεν μείνει στην αλήθεια, θα σε περάσει από κρίση ο Θεός. Ξεκάθαρο πράγμα. Αλληλούια, ο Θεός φράγγισε τη ζωή μας με το Άγιο Πνεύμα να είμαστε νόστιμοι. Πρέπει εγώ να το πιστεύω αυτό. Αν δεν το πιστεύω, θα ταλαιπωρηθώ πολύ. Αλληλούια, και θα περάσω τις σχολίες. Αλληλούια, πρέπει να πιστέψουμε τα λόγια του Θεού, να τα κρατήσουμε καλά στη ζωή μας. Και αυτά θα μας ελευθερώσουν. Τι θα μας ελευθερώσουν, τα λόγια του Κυρίου θα μας ελευθερώσουν. Τι θα κάνει ο Θεός, τους έχετε δει τους μορμόνους. Ωραία κουστούμάκια, γραβάτες, νταμπελάκια εδώ και προβάλλεται την εκκλησία των τελευταίων εποχών. Και έχουν και τα βιβλία του Μόρμον. Ένας προφήτης στα χρόνια που ζούμε και ο Θεός του μίλησε και λέει πάρε και αυτά τα βιβλία και δεν φτάνει η γραφή να το συμπληρώσω. Και ο Παύλος τι λέει, αν λέει και άγγελος να έρθει από τον Αρνό και κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο είναι ένα ανάθεμα λέει. Αυτό δεν φτάνει. Φτάνει. Πόσο εύκολη είναι η λάθος αντίληψη, η λάθος κατάσταση και τότε δημιουργείται μια μορφή κρίσης και πλάνης. Γιατί το αίμα του Χριστού θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση του Θεού. Για να δούμε. Και το, γι' αυτό καθώς ανέβηκε σε ύψος εχμαλώτησε, εχμαλώσε και έδωσε χαρίσμα στους ανθρώπους και το ανέβηκε τι είναι παρά ότι κατέβηκε πρώτα σε κατώτερα μέρη της γης. Ο Χριστός ανέβηκε καθώς πρώτα κατέβηκε. Για να υψωθούμε πρέπει να κατέβουμε. Για να υψωθείς πρέπει να κατέβεις. Αν δεν κατέβεις δεν υψώνεις. Σήμερα πολλοί θέλουν να υψωθούν χωρίς να θέλουν να κατέβουν. Δεν κατεβαίνουν. Και ζουν τον τύπο του χριστιανού, τον τύπο του εργάτη, αυτός μου. Και ο Θεός λέει πλέον δεν μου αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί το να είσαι εργάτη στη Βασιλεία πρέπει να είσαι παράδειγμα πίστης, προσφοράς και αφιέρωσης. Και να δίνεις ένα γέστο το παράδειγμα και σε άλλους ανθρώπους. Πρέπει να κατέβεις πρώτα λέει και μετά να ανέβεις επάνω. Και τότε ο Κύριος τι έκανε. Αυτός που κατέβηκε, αυτός είναι που ανέβηκε πιο πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με πληρότητα τα πάντα. Και αυτός έδωσε σε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων. Για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι ότου ανεξαίρετα όλοι, να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης και στην επίγνωση του Υιού του Θεού σε τέλειο άντρα, σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έδωσε χαρίσματα για να περάσει η εντολή και η αποστολή του Θεού από μέσα μας. Να περάσει η καλή αγγελία και η προφητεία. Να περάσει η επίβαση και η διδασκαλία μέσα από εμάς. Πρώτα από τους ηγέτες, μετά από τους βοηθούς και μετά από το λαό. Να περάσει το βασίλειο του Θεού από μέσα μας. Για να φτάσουμε όλοι σε μια ολοκλήρωση ενότητα και πίστης με τον Θεό. Το ξέρεις τον Κύριο. Και αυτό ας πούμε πολλές φορές παρατηρούμε τα παιδιά του Θεού πάνε πίσω. Το θέμα δεν είναι να πας πίσω. Το θέμα είναι ότι αν έχεις άποψη ότι ο Θεός σε οδηγεί να πας πίσω με το πρόβλημα. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν σου λέει πήγαινε πίσω. Ο Θεός πάντα σου λέει πήγαινε μπροστά. Αλληλούια. Σου λέει πήγαινε μπροστά ο Θεός. Από πού θα διακρίνουμε, από τον καρπό θα διακρίνουμε αν πάμε μπροστά ή πάμε πίσω. Αλληλούια. Γι' αυτό ο Κύριος καθόρισε ένα περιβάλλον που μας δέχεται ο Θεός, που είναι ο Χριστός. Να μένουμε στον Χριστό και να πάρουμε χάρη. Πότε έχεις προσευχηθεί για τον έκτο ξάδερφο, έχει κάποιος έκτο ξάδερφο. Πέμπτο, τέταρτο, τρίτο, το έχεις κάνει ποτέ. Αν το έχεις κάνει μία, δύο, ίσως δεν το κάνεις ποτέ. Εδώ είναι ένα ταμείο, γράψε εκεί πέρα τον ξάδερφο, προσευχόμαστε όλοι μαζί. Και ο ξάδερφος θα είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή, θα είναι στο θρόνο του Θεού προσευχή. Δηλαδή η Εκκλησία πρέπει να διακατέχει τα προσωπία. Ο Θεός είπε να μείνετε ενωμένοι μαζί. Είναι εντολή. Δεν είναι το αισθάνομαι. Ο Θεός λέει να εκκλησιάζεστε. Είναι εντολή. Δεν είναι αν το αισθάνεστε.
Ο Θεός λέει να παίρνετε το σώμα και το αίμα. Είναι εντολή. Δεν είναι να το αισθάνουμε. Ο Θεός λέει να προσεύχεστε. Είναι εντολή. Δεν είναι αίσθηση. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός είναι σοφός Θεός. Και θέλει και εμείς να είμαστε σοφοί να είμαστε στη ζωή μας. Άλλο ξέρετε, όταν μια γυναίκα είναι έγκυος και φέρει ένα παιδί στον κόσμο, παίρνει άδεια από το κράτος, από το ΙΚΑ και πληρώνεται. Αν όμως δεν παίρνει, δεν έχει μια δικαιολογημένη αιτία, δεν πληρώνεται. Έτσι είναι και με τον Θεό. Κάποτε είπα σε μια χριστιανική ομάδα που είχα πάει, λέω, όταν φεύγεις παίρνεις άδεια από το Θεό για ό,τι κάνεις. Φάνηκε λίγο σκάνδαλο αυτό. Να δεν είσαι σε μια οικογένεια και ο άντρας πει, εγώ θέλω να πάω στα Τρίκαλα και θα πάω σε λίγο. Δεν πρέπει να πω γυναίκα, πάω στα Τρίκαλα, γιατί έχω μια δουλειά. Συζητάμε τη γυναίκα και παίρνω άδεια. Το ίδιο και με το Θεό παίρνουμε άδεια. Για ό,τι κάνουμε. Δεν είμαστε πολίτες της Βασιλείας Του. Αν έχουμε δικαιολογημένες αιτίες, ο Θεός μας ανταμείβει, μας δίνει χάρη. Αν οι αιτίες δεν είναι δικαιολογημένες, υπάρχει στέρηση μισθού, υπάρχει. Πας στο μηχάνημα, πάει στο πίνακα, δεν βγάζει τίποτα το πίνακα. Άδειος ο λογαριασμός. Επομένως, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι ένα πράγμα έτσι απρόβλεπτο, δηλαδή μέσα από ένα φυσικό βασίλειο καταλαβαίνεις το πνευματικό βασίλειο. Ο Χριστός για να μας μάθει τα πνευματικά μας είπε για αμπέλια, μας είπε για χωράφια, μας είπε για ζυζάνια, μας είπε... γιατί από τα φυσικά μαθαίνουν τα πνευματικά. Και ο Θεός ένα πράγμα παρατηρεί που έχει να κάνει με την αύξηση. Διαχειρίζουμε καλά το κάλεσμα του Θεού στη ζωή μου, το έχω σε πρώτη θέση. Αν δεν το έχω, δεν με πιστεύει το Θεός. Και επομένως χάνεται το χρήσμα. Λέβαια, χάνεται το χρήσμα. Και υπάρχουν δεκάδες παιδιά του Θεού που είναι απομονωμένα χρόνια μες στα σπίτια τους. Αδερφή, γιατί δεν πας σε μια εκκλησία εκεί, απαρατεία. Άλλοι δεν με δέχονται, δεν με πιστεύουν γιατί είμαι οχρισμένος, είμαι χρησμένος. Φαντασιώσεις. Το χρήσμα δεν σε απομονώνει σε καταστάσεις. Άλλο να δουλεύουμε, άλλο να έχουμε αιτίες φυσιολογικές, να πάμε σε μια χώρα, να ταξίδι κάπου. Αυτά είναι δικαιολογημένα πράγματα. Ο Θεός ποτέ δεν βρίσκεται στα παράλογα πράγματα. Αλληλούια, που δεν βρίσκεται στην παραλογία, δεν βρίσκεται. Γι' αυτό πιο παλιά οι τράπεζες δίναν δάνειο, φάστε. Σε ένα λεπτό έπαιρνες 3.000 πέρσι. Τότε πηγαίναν οι άνθρωποι και τα παίρνουν έτσι χαπάρι και εγώ 2-3 φορές για τη δουλειά. Το πλήρωσα. Πηγαίναν, παίρνανε. Φάστε και το σε 5 λεφτά, 10 δάνειο, 3.000. Μετά ήρθε το μαχαίρι εδώ. Το να έχεις μια δικαιολογημένη αιτία να το πάρεις είναι λογικό. Το να το παίρνεις έτσι απλά γιατί δεν έχεις λεφτά, δεν ξέρεις, θα έρθει το μαχαίρι μετά και θα σε πιέσει. Επομένως, το Θεό δεν τον ακολουθεί παραλογία, τον ακολουθεί σοφία, ώστε να γίνουμε χρησμένοι. Αγωνούγια, δόξα στον Κύριο, να είμαστε χρησμένοι του Κύριου, να είμαστε χρήσιμοι του Κύριου, να είμαστε αποτελεσματικοί του Κύριου, να είμαστε ικανοί του Κύριου. Και να ξέρω ότι αυτό θα το κάνω καλά με την ικανότητα του Θεού. Γι' αυτό και ο αδερφός Γιώργος είναι πολύ καλός τεχνίτης. Όποιος έχει κάνει, του έχει κάνει δουλειά, λέει ο Γιώργος είναι τέλειος. Είναι καλός τεχνίτης. Ο χρησμένος είναι αποτελεσματικός άνθρωπος. Δεν τα παρατάει του, έτσι. Αυτό που ξεκινάει επιμένει μέχρι να το τελειώσει. Αλληλούια. Γι' αυτό η ανθρωπότητα δεν θέλει λεφτά σήμερα. Θέλει χρησμένες προσευχές. Αποφερωμένα παιδιά του Θεού. Και ο Θεός ακούει τα παιδιά του, ακούει το λαό του, για να μπορούμε να γίνουμε χρήσιμοι από το Θεό να γίνουμε. Γιατί υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι δέσμοι, εχμάλωτοι, κάποιοι τους εκμεταλλεύονται, κάποιοι τους ρίχνουν στις θάλασσες, κάποιοι τους παίρνουν τα λεφτά, κάποιοι τους πνίγουν, κάποιοι εκμεταλλεύονται κοριτσάκια μικρά, η αμαρτία, τα σόδαμα είναι στο μεγαλείο του συνόλου. Και ο λαός δεν θέλει κρίση και κατάκριση κατά δίκη, χρειάζεται προσευχή και σοφία.
πολιτικοί θέλουν προσευχή, η Ευρώπη θέλει προσευχή, η Ρωσία θέλει προσευχή, το Ιράκ θέλει προσευχή, η Ταϊβάν θέλει προσευχή, η Κορέα θέλει προσευχή, για να μπορεί ο Θεός να εργάζεται με τις προσευχές των Αγίων να εργάζεται. Επομένως το χρήσιμο σε κάνει χρήσιμο άνθρωπο. Σε κάνει πολύτιμο άνθρωπο για τον Θεό και στο εμπιστεύεται ο Θεός μέσω της υπακοής. Δεν έρχεται με χρήματα. Και αυτό στο τέλος κάνουμε την εισφορά μας. Για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε την εισφορά μας? Γιατί δίνουμε ένα σπόρο στο Θεό, δεν κάνουμε συναλλαγή. Δίνουμε ένα σπόρο για να καλύψουμε τις ανάγκες της Βασιλείας. Δεν του δίνουμε λεφτά για να μας δώσει λεφτά ο Θεός. Του δίνουμε λεφτά για να διώχνει τη φθορά από τα λεφτά μας και τα λεφτά μας θα μας υπηρετούν. Και μετά τα λεφτά υπηρετούν και καλύπτουμε ανάγκες. Και όταν ο Θεός βλέπει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί λεφτά, του δίνει. Δεν μπορούν όλοι να διαχειριστούν λεφτά. Τα λεφτά καταστρέψανε πολύ κόσμο. Αυτός που μπορεί να τα διαχειριστεί σωστά, του δώσει πολλά λεφτά ο Θεός. Δίνουμε για να φεύγει η φθορά από τα λεφτά. Έχω 1.000 ευρώ, καλύπτω το ένα, καλύπτω το άλλο, με υπηρετούν, γιατί έτσι το σχεδίασε ο Θεός. Τα λεφτά μας να μην έχουν αμαρτία και να φεύγει η φθορά. Διαφορετικά θα κάνουμε και 2 δουλειές και 3 και 5 δουλειές και ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν θα φτάσουν ποτέ τα λεφτά. Γιατί θα μάσει ένα ποσό, θα βγει μια ανάγκη, θα ξαφανιστούν τα λεφτά. Τα ευλογημένα λεφτά φτάνουν. Αλληλούια. Καθώς τα βάζουμε κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού και κατανοούμε τι κάνει το κάθε κομμάτι της αλήθειας και εμείς το δεχόμαστε, υπακούμε και δουλεύει στη ζωή μας. Το ξέρεις τι είναι. Αλληλούια. Και δουλεύει πραγματικά και γινόμαστε δέντρα, καρποφόρα στη ζωή μας. Γιατί σίγουρα, το λέει και η λέξη διάβολο, σημαίνει μεταστροφή της σκέψης, αλλαγή αντίληψης. Και μέσα στην Εκκλησία ερχόμαστε να πάρουμε την υγιέστατη σκέψη του Θεού, την καθαρή σκέψη, για να μπορέσουμε σαν παιδιά του Θεού να είμαστε δέντρα φυτευμένα παρά του Κύριου. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός είπε μια ωραία παραβολή για 2 ανθρώπους που χτίσανε το σπίτι τους. Ο ένας στην άμμο και άλλος στον βράχο. Όλα ήταν καλά μέχρι που ήρθε η καταιγίδα. Αν ο κόσμος ζει σε φαντασιώσεις, νομίζει ότι όλα θα είναι ρόδινα. Δεν φαντάζεται τι έρχεται στον κόσμο. Έρχονται κύματα. Κύματα ακρίβειας, κύματα απρόβλεπτα, κύματα ασθένειας. Έρχονται οι πληγές του πλανήτη εξαιτίας αμαρτίας. Αυτός που στέκεται σωστά δεν θα τον πειράξουν τα κύματα. Και θα μπορέσει να οδηγήσει κι άλλους ανθρώπους στη σοφία του Θεού. Αλληλούια. Για να μπορεί ο καθένας να μπει κάτω από την αλήθεια και τον λόγο του Κυρίου και να βρει ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό. Δεν θα εξαφανιστεί η αμαρτία από τον πλανήτη. Ο Θεός είπε ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος και ασεβής πιο ασεβής. Γι' αυτό όταν ο Χριστός γεννήθηκε ο Ερώτης έσφαξε 1.000 παιδιά. Βλέπετε και τα 2 ακολουθούν. Βέβαια τα παιδάκια αυτά πήγανε στην αγκαλιά του Θεού γιατί η ζωή είναι αιώνια, δεν είναι μόνο 50 και 10 χρόνια. Επομένως ο Θεός είναι απείραστος κακού και σίγουρα όλα τα προβλήματα τα κάνει η κακή χρήση της ελευθερίας. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι να περιβάλλουν να εκπαιδεύσουμε την ελευθερία κατά Θεό. Να πούμε όχι στις λύσεις του κόσμου και να πούμε ναι στις λύσεις του Θεού. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Και όταν το κάθε κομμάτι της αλήθειας μπαίνει μέσα μας, φρονούμε το ένα, απλό είναι. Δεν είναι θέμα συναισθήματος. Δεν είναι θέμα εγκεφαλική η κατάσταση να συμφωνήσουμε το μυαλό. Το μυαλό δεν συμφωνούμε. Ο Θεός το μυαλό το έχει τα δικά του. Είναι να συμφωνήσουμε κατά το πνεύμα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και τότε ο δυνατός θα στηρίξει το αδύνατο. Ο πιο σοφός θα βοηθήσει το άσχημο. Ο πιο ικανός θα προσοχηθεί για αυτό που δεν καταλαβαίνει. Δημιουργείται μια τάξη στο βασίλειο. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε τους μεγάλους εργάτες, τους πιο μικρούς, τους πιο μικρούς, τους πιο μικρούς. Ο καθένας σηκώνει τα βάρη ανάλογα με το χρήσμα και την χάρη που το εμπιστεύεται ο Κύριος κατά πάντα στη ζωή του. Δόξα στον Κύριο. Και υπάρχει αυθονία γνώσης, τεράστια, θεόπνευστη, που πρέπει να τη δοκιμάσουμε και να μπαίνει στην καρδιά μας. Γιατί ο Θεός ετοίμασε θαύματα σπουδαία για τη ζωή μας, για τα σπίτια μας,
για τους συγγενείς μας, για τα οικονομικά μας, για τις οικογένειες, θαύματα σπουδαία, που θα έρθουν από ένα ζωντανό λόγο του Θεού. Ένας ζωντανός λόγος του Θεού μπορεί να ανοίξει εκατομμύρια περάσματα στη ζωή σου. Ένας κακός λόγος μπορεί να σε δέσει. Έχω δει ανθρώπους να ταλαιπωρούνται χρόνια από μια κακή διδασκαλία που τους έδεσε. Και δεν μπορούν να βγουν από τίποτα εκεί. Αν ο Θεός δεν φέρει φως να λυθεί ο άνθρωπος. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο, εδώ δεν είμαστε για να το πέσουμε εκκλησία. Είμαστε εκκλησία. Γιατί είναι ο Θεός εδώ πέρα. Είναι το πνεύμα του Κυρίου εδώ πέρα. Είναι η χάρη του Κυρίου να μας άμαστε. Μπορούμε όλοι να λάβουμε, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά είναι αγαθός Θεός. Και θα κάνει, δεν φανταζόμαστε τι έβαλε ο Θεός μέσα μας. Μία δύναμη που δεν κυριαρχείται. Δεν εξουσιάζεται. Δεν μπαίνει κάτω από σιγό. Μόνο εμείς μπορούμε να τη σταματήσουμε. Δύναμη. Μέσα στον Χριστό γίναμε πλούσια. Από φτωχή γίναμε πλούσια. Μέσα στον Χριστό πήραμε Ανάσταση. Ανάσταση. Και όταν ο Θεός απαντάει στην προσευχή μας έχουμε Ανάσταση. Έχουμε Ανάσταση. Χαρά. Αλληλούια. Ανάσταση. Επομένως ζούμε σε εποχές που θα κυριαρχήσει η παραλογία και η σοφία. Και πρέπει να κυριαρχήσει στη ζωή μας η σοφία και η σύνεση να κυριαρχήσει. Κάνοντας βήματα απλά, σταθερά και σοφά. Γιατί τα βιαστικά πράγματα στο παρελθόν φέραν προβλήματα. Τελειώσαν τα βιαστικά, τώρα χτίζει απλά ο Θεός τη ζωή μας. Σιγά σιγά διαφορετικά για να βάλουμε άλλες βάσεις και να περπατήσουμε κατά Θεό στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Θέλεις πολλά, ζητάει και πολλά ο Θεός. Αλληλούια. Θέλεις λίγα, ζητάει λίγα ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Τι θέλουμε, δεν χρειάζεται παραλογία, δεν είμαστε εμείς οι σωτήρες στον κόσμο. Να πάρουμε ένα μάξι και να τρέχουμε στην γειτονιά να πούμε ποιος θα σωθεί. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Εμείς χρειάζεται να περπατήσουμε σοφία και ο Θεός θα φέρει πράγματα και ανθρώπους και καταστάσεις να την υπηρετήσουμε. Και αν το ένα το κάνουμε καλό, θα φέρει δύο θέσεις. Αν τα δύο τα υπηρετήσουμε καλά, θα φέρει τρία. Αν τα τρία, θα φέρει δέκα. Αν τα πέντε τα κάνουμε καλά, πώς θα φέρει δέκα θέσεις. Αφού δεν τα κάνουμε καλά. Αλληλούια. Επομένως ο Θεός δεν είναι ένα μηχανάκι της τράπεζας. Πατάμε ένα κουμπί και γίνονται όλα. Είναι ένα πρόσωπο που μας βλέπει, εργάζεται, μας αγαπάει, παρατηρεί τα πάντα και αυτό στο Ζαχαρία τι λέει, ότι εξετάζει τα πάντα ο Θεός. Αυτά που γίνονται κρυφά στα σπίτια τα εξετάζει ο Θεός. Και εκεί που οι άνθρωποι ας πούμε νομίζουν ότι θα κρυφτεί η αμαρτία τους είναι τώρα ένα κορτσάκι. Τους βρήκαν λέει τα ίχνη μέσα από τα ηλεκτρονικά. Όλα φανερώνονται, γιατί ο Θεός καθόρισε να φανερωθούν όλα. Γιατί ο Θεός όταν θα φανερωθεί σε ένα έθνος θα γίνει κάτι, τα κρυφά θα έρθουν στο φως. Και το έχω προφητέψει εγώ. Το θυμάται κάποιος αυτό, την ελληνική αστυνομία. Θα έχει μεγάλες επιτυχίες σε πράγματα που είναι θαμμένα. Το έχω προφητέψει. Και αυτό θα το κάνει ο Θεός, θα ξεσκεπάσει την κρυφή αμαρτία. Γι' αυτό και στη Σαλαμίνα ένα έγκλημα που φανερώθηκε που είχαν ένα ζευγάρι στην παραλία 15 χρόνια, 10, όλα έρχονται στο φως. Οτιδήποτε είναι κρυμμένο θα έρθει στο φως γιατί ο Θεός θα επισκεφτεί την Ελλάδα. Και όταν ο Θεός επισκέφτεται την Ελλάδα πρέπει να προετοιμάσουμε περιβάλλον με το αίμα του Χριστού να έρθει, να ελεήσει και όχι να κρίνει. Να ξεσκεπάσει την αμαρτία και να λυθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία. Γιατί αν δεν εφαρμοστεί το αίμα, θα κρίνει ο Θεός την αμαρτία. Και τότε ο άνθρωπος θα βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Το αίμα του Κυρίου θα βοηθήσει τη ζωή μας να δώσουμε περιβάλλον χάρη σε τον Θεό. Να μπορεί ο Κύριος να κατέβει και να μας βοηθήσει πνευματικά και σοφά στη ζωή μας. Ας κρατήσουμε τον λόγο του Κυρίου και ας αφήσουμε τον Κύριο να τον εργαστεί μες στην καρδιά μας και να μην αμελούμε, να στεκόμαστε στο Θεό και να μιλάμε. Και ό,τι απορίες έχουμε, ο καλός Θεός θα μας τις λύσει στον χρόνο Του, με τη σοφία Του και να γνωρίσουμε τα ζητήματά μας, της καρδιάς μας στον Κύριο. Και να μένουμε με υπακοή και χάρη στον Θεό και θα βρούμε ιδιαίτερη χάρη του Κύριου. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Αλληλούια. Είναι καλός ο Θεός.
Δόξα στον Κύριο. Τα παιδιά είναι από την Ινδία, δεν καταλαβαίνουν πολύ την ελληνική γλώσσα. Πώς τρέφονται αυτοί οι άνθρωποι. Τους αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα τους. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Ξέρετε, εγώ όταν γνώρισα τον Χριστό, με έλεξε πολύ ο Θεός για την αμαρτία. Διότι ήμουν πολύ αιχμάλωτο στο δεσμό. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός, με έκανε να δω την κατάσταση που ήμουν. Και ξαφνικά είδα ότι ήμασταν όλοι με τους ανθρώπους που ζούσαμε τότε, στον πάτο ενός βαρελιού όλοι. Που μέχρι τότε δεν το είχα καταλάβει ποτέ. Και όλοι ήμασταν εχμάλωτοι από το ψέμα. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ποτέ στη ζωή μου αυτό. Και επί ένα μήνα έκλαιγα. Με βλέπανε εκεί οι άλλοι, εσένα. Μου λέει, τι έπαθες, έκλαιγα. Καθαριζόμουν από την αμαρτία μέσα μου, έκλαιγα. Έκλαιγα στο Θεό. Και έτσι ήρθε η ελευθερία επάνω μας. Όσο πιο πολύ μας καθαρίσει ο Θεός, τόσο πιο πολύ ελευθερία θα πάρουμε στη ζωή μας. Γιατί η Γραφή λέει ότι όλοι αμαρτήσαμε στο Θεό. Υπάρχουν δίκαιοι. Όλοι παραβάτες είμαστε. Και υπάρχει μια δικαιοσύνη Χριστού να δικαιωθούμε από τον Χριστό μας. Δεν υπάρχει άλλη δικαιοσύνη, μόνο ο Χριστός είναι. Δόξα στον Κύριο. Δεν υπάρχει λίγο, όλοι παραβάτες στο Θεό είμαστε και όλοι θέλουμε την χάρη Του και την αλήθεια Του κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι.